Παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπύριτζη έγινε η παράδοση του έργου Γούρνιας Χερσόνησος. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, με αντιολουσιδικό τάπητα και σύγχρονα συστήματα αναχέτησης οχημάτων. Τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό μαζί με το δρόμο για τη Μεσαρά, μαζί με τη γέφυρα στον Αποσελέμη και μαζί με ολοκληρωμένο το φράγμα, το υδραγωγείο και τον αγωγό στον Αποσελέμη πολύ σύντομα. Το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία νότιος κλάδος του βόρειο οδικού άξονα στην περιοχή του Αποσελέμη Αγριανών μέσω της νέας χάραξης και της νέας κυλαδογέφυρας στην περιοχή του Αποσελέμη. Πιστεύω ότι είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο και ποιότητα ο δρόμος. Απομένουν να γίνουν δύο κόμβοι και τα έργα φύτευσης. Ενώ στον κλάδο, ο οποίος βρίσκεται δίπλα από την υφιστάμενη κυλαδογέφυρα, μήκους 440 μέτρων, προβλέπεται μελλοντικά η κατασκευή μιας ακόμης γέφυρας. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί θεωρούμε το έργο αυτό είναι έτσι ένας μπούσουλας για το πώς θα είναι ο ΒΟΑΚ στην τελική του μορφή. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο πέρασε από 40 κύματα, ενώ οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν το 2013. Μετά από 6,5 χρόνια, το έργο ολοκληρώθηκε, ενώ σε 3 μήνες από σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες στους συντετήριους δρόμους, εργασίες οι οποίες δεν θα επηρεάσουν τη βασική αρτηρία του έργου. Και ο δρόμος της Μεσαράς θα εγκαινιαστεί από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χρήστος Σπύριτζης, ο οποίος μάλιστα έκανε αναφορά στο Λευτέρη Αυγιανάκη, ο οποίος εξέφραζε τους φόβους του για απένταξη του έργου. 25 του μήνα θα ολοκληρωθεί το έργο της Μεσαράς. Ο Πρωθυπουργός πότε θα έρθει? Για σκεφτείστε. Εκλογές. Πάντως Μεγάλη Παρασκευή δεν θα γίνουν εγκαινία, έτσι το καταλαβαίνετε. Παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα της εργασίας. Είναι σε σύμφωνες με το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε αστοχήσει. Επομένως θα καλέσουμε το Λευτέρη Αυγιανάκη και όσοι έχουν κινδυνολογήσει τα εγκαίνια χωρίς το έργο ούτε να πενταχθεί ούτε να γίνει κάτι άλλο. Με μεγάλη μου χαρά θα τον υποδεχτώ ως οικοδεσπότης και χειροκροτώ κάθε τι καλό που γίνεται στον τόπο. Σημειώνω ωστόσο ότι αν είχε ακούσει τη Νέα Δημοκρατία και τις επίμονες παρεμβάσεις μας, ο δρόμος αυτός θα είχε παραδοθεί εδώ και 2 χρόνια και όχι με την ψυχή στο στόμα. Και ελπίζω η πίεση του χρόνου να μην έχει επιφέρει εκπτώσεις στην ποιότητα του έργου. Για την γέφυρα του Χαμεζίου, ο Υπουργός Υποδομών δήλωσε ότι ολοκληρώνεται και ότι θα γραφτεί στο βιβλίο Guinness. Πραγματικά θα γραφτεί στο βιβλίο Guinness. Μία γέφυρα να έχει κατασκευαστεί για μια 15 χρόνια ή μισή και να έχει πρόβλημα με 2 ή 3 εργολαβίες και να ολοκληρώνεται τώρα. Σε ό,τι αφορά στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ο κ. Σπύριτζης δήλωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία. Και θα συνεχιστούν οι μελέτες και στο νομό Λασιθίου, προκειμένου να έχουμε όρημα έργα και να προσπαθήσουμε, εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Γιάννης Δραγασάκης θα τα καταφέρει, να εντάξουμε σε χρηματοδότηση τουλάχιστον μέχρι την Παχιά Άμμο. Ερωτηθείς για τις εκλογές, ο Υπουργός Υποδομών απάντησε. Από ό,τι γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία παρακαλάει να γίνουν το φθινόπωρο. Οπότε θα είμαστε συνεπείς, ας πούμε, στην ανταπόκριση του αιτήματός της. Για τις πρακτικές εξετάσεις στα διπλώματα οδήγησης που ξεκινούν τη Δευτέρα και στις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν για το ζήτημα, ο κύριος Σπύριτζης έστειλε το δικό του μήνυμα. Στα κυκλώματα δεν θα κάνουμε 1 χιλιοστό πίσω. Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να στείλουν αυτούς που δεν κάνουν εξετάσεις στο πειθαρχικό.